8.500 κυβικά μέτρα πηγαίου νερού το 24ωρο άρχισαν να πέφτουν από σήμερα στο δίκτυο υδροδότησης του Βόλου. Πρόκειται για νερό από τις πηγές της Καλιακούδας που πλέον φτάνει μέχρι το υδραγωγείο της ΔΕΙΑΜ στην περιοχή του Σαρακινού μέσω ενός δικτύου 15 περίπου χιλιόμετρων. Είναι εξαιρετικής ποιότητας το νερό και συνδέσαμε σήμερα το πρωί και μετά βέβαια την εκταμείευση των χρημάτων που μπήκαν στα ταμεία της ΔΕΙΑΒ για να πληρωθεί όλος ο κόσμος αυτός, έτσι, γιατί δούλεψε, έπρεπε να πληρωθεί, ήταν απλήρωτη τόσους μήνες. Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την παρέμβασή του, να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον Θόδωρο τον Λιβάνιο, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο που ήταν δίπλα και μπαίνει στο δίκτυο πλέον της σύνδευσης 330 κυβικά νερού πηγαίου, πεντακάθαρο και συνεχίζουμε. Είναι άλλες δύο πηγές που θέλουμε να συνδέσουμε. Οι πηγές της Καλιακούδας καταστράφηκαν από τις πλημμύρες και χρειάστηκε τιτάνια προσπάθεια από τη ΔΕΙΑΜΒ προκειμένου να αποκατασταθεί αρχικά η οδική πρόσβαση και στη συνέχεια οι υποδομές στο δίκτυο των πηγών. Τα συνεργεία του εργολάβου εργάστηκαν για μήνες χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη ροή χρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι είναι το κόστος αποκατάστασης στα δίκτυα της ΔΕΙΑΜΒ. Μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευθεί 7,5 εκατομμύρια περίπου. Το σύνολο των ζημιών στο Βόλο μιλάμε. Σε ό,τι αφορά εμάς, όχι στη Μαγνησία, στο Βόλο, είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Από αυτά είχαμε έρθει σε μια συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία να γίνεται σταδιακή η εκτίμηση των προβλημάτων. Ως εκ τούτου στέλνουμε ανατακτά διαστήματα, αναπεριοχές για να καλύπτουμε και γίνεται η εκταμείευση. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουν εκταμιευθεί χοντρικά 15. Μετά και τη σημερινή εξέλιξη, το δίκτυο υδροδότησης του Βόλου αποκτά πολύτιμα επιπλέον κυβικά μέτρα νερού που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών και θα αναβαθμίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Και μειώνει βέβαια την άντληση από τις γεωτρήσεις, που οι γεωτρήσεις κάποια στιγμή, άμα αντλούν πολύ όπως καταλαβαίνετε, θα πιάσει πάτο. Έτσι λοιπόν, όλη η διαδικασία πάμε πολύ καλά. Πιστεύω σε 2 μήνες ακόμη θα έχουμε συνδέσει και με τις άλλες τις πηγές.